Η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων για το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης έχει ήδη επιφέρει μια σημαντική αύξηση στις παραγγελίες συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρσι. Βέβαια, οι βενζινοπόλες δεν εφησυχάζουν, ζητώντας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στις παραμεθόριες περιοχές, ώστε να μειωθεί η φυγή των καταναλωτών στις γειτονικές χώρες. Ότι αν συγκρίνουμε την περίοδο την περσινή με τη φετινή από τις 15 Οκτωβρίου έως και σήμερα, έχουμε μία αύξηση αναλόγως με την περιοχή και με το πρατήριο, έχουμε μία αύξηση της κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης από 30 έως και 100%. Σε αυτό έχει συντελέσει βέβαια η αύξηση των κριτηρίων σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός αυτών που δικαιούνται συνολικά είναι στις 580.000. Έχουν κατατεθεί έως τώρα 262.000 αιτήσεις και έχουν εγκριθεί γύρω στις 230.000. Βέβαια, το πρόβλημα είναι ότι ενώ η δήλωση του Υπουργείου ήταν ότι σε 20 ημέρες θα υπάρχει η επιστροφή του αντίστοιχου χρηματικού ποσού σε σχέση με την αγορά του πετρελαίου, μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει καταβληθεί κανένα χρηματικό ποσό. Δύσκολος χειμώνα θα περάσουμε. Θα προσπαθήσουμε με ό,τι μπορούμε. Ξύλα, πετρέλαιο λίγο. Πιο περιορισμένη από άλλα χρόνια. Πάρα πολύ, λόγω μείωσης συντάξεων και καταλαβαίνετε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Πώς θα ζεσταθείτε? Από Τρίτη. Ναι. Στην πολυκατοικία έχουμε καλοριφέρα. Με αυτό θα ζεσταθούμε. Για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης? Ακριβή, τσιμπημένη. Περιορισμένη. Φέτος περιορισμένη, βέβαια. Πώς θα ζεσταθείτε φέτος? Πώς θα ζεσταθούμε, θα βάλουμε 4-5 κουβέρτες επάνω να ζεσταθούμε. Τι να κάνουμε. Yeah. Πού θα βρεθούν τα λεφτά? Είμαστε χάλια. Ο Σαμαράς θα δώσει απ' τρέλα.